Αμερικανοτσολιάδες, ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι, πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθεν η ώρα σας. Κακή μέρα, ακροατή μου, κακό μεσημέρι και κακό ψόφο να έχουν οι φωνιάδες των παιδιών, οι ελβετόψυχοι Αμερικανοτσολιάδες. Τα Δεκεμβριανά του 2008 είναι σε πλήρη εξέλιξη και ο μεγάλος ηγέτης της γαλάζιας παράστασης, ο Κωστάκης ο δεύτερος ο μικρός, είναι κλειδαμπαρωμένος στο playroom της Ραφίνας και συντονίζει τους ειδικούς φρουρούς της κρατικής τρομοκρατίας, τους αγροφύλακες της διαλυμένης επαρχίας και τους αυλοκόλακες της παραπέουσας νέας δημοπρασίας. Η σεμνότητα και η ταπεινότητα έδειξε προχθές το βράδυ το πραγματικό της πρόσωπο και η προτροπή του αείμνηστου Πολύδωρα προς τους μπάτσους «Εσείς είστε το κράτος» έγινε πράξη, ακροατή μου, από το δολοφόνο μισθοφόρο των 3.60. Οι φύλακες των συνόρων της πατρίδας μας με τα εξάρχεια δεν αστειεύονται, αράπη μου. Πρώην λοκατζίδες, πρώην αλεξιπτωτιστές, νυν και αΐ βατραχάνθρωποι έχουν γαλουχηθεί με τον παντροπαράδοτο τσαμπουκά του Λοχία για να γίνουν επαγγελματίες δολοφόνοι, μισογίνιδες, μισάνθρωποι, παρακρατικοί και εθνικόφρονες χρυσαυγίτες. Τον προσέβαλε ο Άμυρος Πιτσιρικάς από τα Βόρεια Προάστια, που είχε το θράσος να έχει και μακριά μαλλιά και δεν ήταν κουτουκουρωμένο φασιστάκι, και γύρισε ο συμμοριτοφύλακας να τον πυροβολήσει εμψυχρό, σημαδεύοντας κατευθείαν στην καρδιά. Αυτή η σφαίρα, ακροατή μου, θα βάλει τέλος στην καριέρα των κατσαπλιάδων και των δοσύλλογων που μας τυρανάνε. Θα βάλει τέλος στις παπαρολογίες και τις αρλούμπες των μέσων μαζικής εξημέρωσης. Θα βάλει τέλος στο αραλίκι το δικό μας επί του καναπέως. Το δίλημα, ακροατή μου, είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Ή μπουρλοτιέρης αντιεξουσιαστής ή κότα πελεκημένη από τη σύζυγο Βουλγαράκη. Δεν βαρέθηκες, αράπη μου, να εξευτελίζεσαι καθημερινά? Δεν βαρέθηκες? Να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού, τον καθηγητή Παυλόπουλο, που δήλωσε ότι μπορούμε να διαδηλώνουμε, ευχαριστούμε, αλλά είμαστε, λέει, προσεκτικοί και να μην προσβάλλουμε τους ειδικούς φρουρούς, γιατί είναι ευέξαπτοι, κακοπληρωμένοι, θρασίδηλοι και οπλοφορούνε. Να ευχαριστήσω επίσης τον αγέροχο Χινοφώτη. Το Χινοφώτη, και να μεταφέρω εδώ στο δούριο ήχο τις ειδονικές κραυγές των νεαρών φοιτητριών που φώναζαν γοερά «Χινοφώτη! Χινοφώτη!», εννοώντας τα δάκρυα που χύνονταν από τα χημικά της ηρωικής ελληνικής αστυνομίας που ξεφορτώθηκε πάνω στα μούτρα μας όλο το στόκ δακρυγόνων, όλες τις παραγγελίες από τα εβραϊκά και τα αμερικάνικα εργοστάσια. Οι ταραξίες θα απομονωθούν και η ησυχία, οι τάξεις και η ασφάλεια θα επιστρέψουν ως μετανοούσες μαγδαληνές στην άμορφη πόλη μας. Η κοροϊδία του δούριου ήχου, με την ευγενική κοροϊδία τη δικιά μου εδώ του Τσιπάκου, σου κρατάει η συντροφιά, ακροατή μου, αυτό το ηλιόλουστο από μεσήμερο του Δεκεμβρίου, την ώρα που οι αλλοδαποί εργάτες του Νικήτα συμμαζεύουν τα αποκαίδια στην Ερμού και την Πατησίων. Λίγοι και σεμνοί και ταπεινοί, κι από μάνα χούντα γεννημένοι, είναι η δεξιά η τιμημένη, είναι η δεξιά. Λίγοι και σεμνοί και ταπεινοί, κι από μάνα χούντα γεννημένη, φωνάδες των παιδιών, Αμερικανοτσολιάδες. Δεν πάει άλλο, αράπη μου. Ο κόπρος έφτασε στο χτένι. Έχουν γιωμίσει τα μυαλά μας κατά. Δικαιολογημένοι απόλυτα, και να κάνω μια παρένθεση, και με χαρτί γιατρού, η υπερευαισθησία μας για το μακεδονικό. Το άρπαγμα αυτό που έχουμε με τα Σκόπια. Το κρατικό μόρφωμα στα βόρεια σύνορά μας είναι ομοούσια κατασκευή με την Ελλαδάρα. Έτσι αυτό απολαμβάνουμε τώρα. Ομοούσια κατασκευή με την Ελλαδάρα τα Σκόπια, που αποφάσισαν μετά το 1821 να δημιουργήσουν οι μεγάλες συνδυνάμεις. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Το δίκαιο μας, αράπη μου, θα το βρούμε στους δρόμους. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ακροατή μου, ότι πρόκειται περί σχεδίου αποσταθεροποίησης του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του από τους αναρχικούς, τους αντιεξουσιαστές, τους συνοδοιπόρους των κομμουνιστών που δεν επιτρέπουν με τους βανδαλισμούς και τους εμπρισμούς να ολοκληρώσει το έργο της, έτσι που ξεκίνησε με το μανιφέστο εναντίον των ταβαντζίδων στον Μπαϊρακτάρι και έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Είχε αρχίσει μάλλον πριν επέμβουν οι αναρχικοί με τους βατοπεδισμούς του Εφρέμ, το πνευματικό έργο του Ρουσόπουλου, τα 53 σπίτια του Βουλγαράκη, τα συμβόλαια της Πελέκη, τα ολυμπιακά κίνητα που μολιάζουν το ένα μετά το άλλο, τις ασφαλίτικες μεταρρυθμίσεις στα ταμεία. Δεν είναι δυναμόν μια χούφτα αναρχικών να μπαίνει εμπόδιο στα σχέδια του Αλογοσκούφη και των Golden Monks. Τον Golden Monks που οραματίζονταν μια Ελλάδα γήπεδο γκολφ, πράσινη και τρύπια, χωρίς δέντρα, με ανθισμένες μεζονέτες, χωρίς βρώμικα δημόσια νοσοκομεία δωρεάν, με εκδοροσφαγεία ιδιωτικά πολυατρία και με πολίτες υπάκους και με φορολογική συνείδηση. Οι κρατικές διαφημίσεις για την απόκτωση φορολογικής και οικολογικής συνείδησης είναι, ακροατή μου, όλα τα λεφτά. Σκάσανε έτσι μύτη τελευταία τηλεοράσεις και εφημερίδες, πανάκριβες διαφημίσεις. Τα γαλάζια τροκτικά ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα, μας υποχρεώνουν με το κοκλυφικά δάνεια, έτσι, μας υπερχρεώνουν, έχουν κάνει την Ελλάδα μπορντέλο και έχουν το θράσος να μας μαλώνουν επειδή δεν πληρώνουμε, λέει, τους φόρους μας.
Να τους πληρώσουμε πού, στο Υπουργείο Οικοδομικών Επιχειρήσεων του Αγίου Όρους? Μας κλέβουν ασύστολα και στο καπάκι πυροβολούν και σκοτώνουν τα παιδιά μας γιατί αντιμίλησαν, λέει, στους ασύντοτους μπάτσους. Ο μυθολογικά ενημερωμένος ακροατής μου γνωρίζει ότι το κράτος είναι παιδί της βίας και της νύχτας. Νύχτα θα φύγει ο βουλουμικός Τριανταφυλλίδης με το διαβατήριο του θείου του στα δόντια. Μπουρλότος στους καναπέδες εδώ και τώρα. Στην άκρη του βλήματος, οι υπότιτλοι των ειδήσεων με τον Τζίμι Μπαζούκας. Σιγά μην κλάψω για το χαμό του πλουσιόπεδου από τα Βόρεια Προάστια, δήλωσε ο πρόεδρος του Λαϊκίστικου Ορθόδοξου Οχετού. Θα κλάψω για το φτωχόπεδο του Λοκατζή αστυνομικού που θα στερηθεί το μισθό του πατέρα δολοφόνου και δεν θα έχει μούτρα να πάει στο κατηχητικό για να γίνει μετά παπαδοέμπορος λαϊκής μαστούρας. Είναι ηλίου φαϊνότερον, συνέχισε ο ανεκδίκητος Μποντιμπιλντεράς, ότι πρόκειται περί οργανωμένου σχεδίου των αρχικών, αφού οι βανδαλισμοί άρχισαν ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα με αποκορύφωμα το κάψιμο της σημαίας στο νησί των Λεσβιών δίπλα στην Τουρκία. Άνοιξε διάπλατα το Τριώδιο πριν καλά-καλά γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και ο πρωθυπουργός της Ραφίνας ντύθηκε Σαρκοζή. Με τη μάσκα του Γάλλου Προέδρου και την πυγμή πυγμαίου φύλαρχου θα ανακοινώσει τις επόμενες ώρες τα σκληρά μέτρα αντιμετώπισης της επέλασης των βαρβάρων αντιξουσιαστών. Η επανάκαμψη του Βύρου Ναπολίδωρα είναι θέμα ημερών για να τονωθεί το πεσμένο ηθικό της αστυνομίας, ενώ θεωρείται δεδομένη η συμπαράσταση της αριστεράς των Ιεχωβάδων του Περισσού με το γνωστό τροπάριο, τα ίδια έκανε και το Πασόκ με τη δολοφονία Καλτεζά. Το μαχαίρι θα μπει βαθιά στο κόκαλο, η δικαιοσύνη θα λάμψει, θα χυθεί άπλετο φως με την πυρπόληση των τραπεζών και των πολυκαταστημάτων και θα τιμωρηθεί ο μπάτσος δολοφόνος, όπως ο δολοφόνος του Καλτεζά Μελίστας που αθωώθηκε στο φετίο και όλα με λιγάλα. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, ακροατή μου, να σου πω ότι όπως άλλοι επικαλούνται την Παναγία, εμείς θα επικαλεστούμε τους ποιητές μας. Σύντροφε Βάρναλη, ποιο ποίημα θα μας πείτε? Η μπαλάντα του Κερμέντιου. Δε λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο τη ζωή στο ρημαδιό. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δέρνανούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι, δούλοι, αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό. Τα παιδιά, τα καλοπαίδια παραβγαίνανε στην παιδιά με κοτρόνια στα ψαχνά, φούχτες μίγα στα χαμνά. Ανοχώρη, κατοχώρη, ανηφόρη, κατηφόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαινε η ψυχή. 20 χρονό γαμάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και έχτισα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησά. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο μπόι και άλλο πόδι, όργανα στα ρέματα, τα φεντό στα στρέμματα. Και στον πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Και γι' αυτόν τον ερήφη εκουβάλισα την ύφη και την πρίκα της βουνό, την τιμή της ουρανό. Αλλά εμένα σε μια σφήνα με έδαιναν το Μάη το μήνα στο χωράφι το γυμνό να γκαρίζω, να θρυνώ. Και ο παπάς με την κοιλιά του με έπαιρνε για τη δουλειά του και μου μίλαε κουνιστός, σε καβάλισε ο Χριστός. Δούλευε για να στουμπώσει όλη η χώρα και καμπώσει. Μη ρωτάς το πώς και τι, να ζητάς την αρετή. Δεν βαστάω, θα πέσω κάπου. Ντράπου, τη σπρογόνη ντράπου. Αντραλίζομαι, πεινώ, σουτ. Θα φας τον ουρανό. Κι έλεα, όταν μιαν ημέρα παρασφίξουνε τα γέρα, θα ξεκουραστώ κι εγώ του Θεού τα βασταγώ. Όχι ξύλο, φόρτωμα όχι, θα μου δώσουνε μια κόχη, λίγο πιώμα και σανό, σύνταξη τόσο χρονό. Κι όταν ένα καλό βράδυ θα τελειώσει μου το λάδι και αμολύσω την πνοή, ένα πούφινη ζωή. Η ψυχή μου θενοδράμει στη ζεστή αγκαλιά τα βράμει, τα άσπρα τα χερένια του να φυλάει τα γένια του. Γέρασα κι ως δε φελούσα κι αχαήρευτος κυλούσα, με πετάξανε μακριά να με φάνε τα θεριά. Κολοσύρθηκα και βρίσκω στη σπηλιά τον Άι Φραντίσκο.
χαίρε φως αληθινών και προστάτη των κτηνών. Σώσε τα γεροκυρμέντη απ' την αδικιά τα φέντη, σύ που δίδαξες αρνή των κυρλίκων αγενή. Το σκληρό να φέντη κάνε από λίγο άνθρωπο κάνε, μα με την κουβέντα αυτή πόρτα μου κλεισε κι αυτή. Τότενες το μαύρο φίδι, το διπλό του το γλωσσίδι πίσω από την εσυβιά βγάζει και κουνάει με βιά. Φως ζητάνε τα χαϊβάνια, κυραγιάδες απ' τα ουράνια, μα θεοί και οξοποδό, κι δεν είναι παραδό. Αν το δίκιο θες καλέ μου, με το δίκιο του πολέμου θα το βρεις, όπου ποθεί η λευτεριά παίρνει σπαθί. Μη χτυπάς τον αδερφό σου, τον αφέντη τον κουφό σου, και στον ίδρο το δικό γίνε εσύ το αφεντικό. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει και έχει πλάσει κοκκινήσει κι άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Η πλάση έχει κοκκινήσει, δέρνουνε, θα πυροβολάνε σε λίγο τους μαθητές στη Γάδα. Κατεβείτε οι γονείς κάτω, κάτι πρέπει να κάνουμε, αφήγουνε τα γουρούνια.